Λοιπόν, ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού έργου μέσα στις αίθουσες και στα αμφιθέατρα δεν αμφισβητείται από κανέναν. Εν προκειμένου όμως και λέω κορονοϊού, μοιραία οδηγηθήκαμε σε λύση έκτακτης ανάγκης με εκπαίδευση εξ αποστάσεως, που όμως πρέπει να δουλέψει όσο το δυνατό καλύτερα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Διγαλάκη, Υφυπουργό Παιδείας. Καλησπέρα σας, κύριε Διγαλάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και ξεκινάμε. Κεφάλαιο τηλεεκπαίδευση. Να μας πείτε λίγο πώς κυλά μέχρι και σήμερα και αν είναι μεγαλύτερη η ανταπόκριση των φοιτητών σε σχέση με την κλασική μέθοδο διδασκαλίας, δηλαδή με τη φυσική παρουσία μέσα στα αμφιθέατρα. Ναι, να ξεκινήσω από τον τομέα της αρμοδιότητάς μου, που είναι η ανώτατη εκπαίδευση. Θα έλεγα ότι έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με στοιχεία που μαζέψαμε λίγες μέρες από όλα τα πανεπιστήμια, διεξάγεται το 96,5% των μαθημάτων σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας με μεθόδους εξ αποστάσεως. Και το 3,5% των μαθημάτων που δεν διεξάγεται είναι αμιγώς είτε εργαστηριακά είτε κλινικά εργαστήρια, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να διεξαχθούν και θα περιμένουν μετά που θα ανοίξουν τα ιδρύματα. Η αλήθεια όχι είναι... μόνο αυτό όμως, είναι, είναι και η συμμετοχή των φοιτητών, η οποία ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Δηλαδή, η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσα από αυτή την κρίση βγαίνει ενωμένη και πραγματικά μας κάνει πολύ αισιόδοξους για την επόμενη μέρα, καθώς υπάρχει αυτή η συνεργασία όλων των φορέων της κοινότητας, δηλαδή διοικήσεων των πανεπιστημίων, Υπουργείου Παιδείας, καθηγητών, διδακτικού προσωπικού και φοιτητών. Έτσι ώστε μέσα σε πολύ λίγο διάστημα έχουμε φτάσει και ξεπεράσει το πώς διεξάγεται η διδασκαλία αυτή τη στιγμή σε πολύ πιο προηγμένα τεχνολογικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι οι φοιτητές είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη μέθοδο και αυτό επιβεβαιώνεται και μέσω της προσαρμοστικότητας που επέδειξαν οι διευθύνσεις εξ αρχής. Θέλω λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω. Εκπαίδευση εξ αποστάσεως στα πανεπιστήμια, άρα και εξετάσεις εξ αποστάσεως, και σας το θέτω το ερώτημα με αφορμή αυτό που σημειώσατε κι εσείς πολύ εύστοχα νωρίτερα, ότι έχουμε δύο πεδία, το θεωρητικό και το πρακτικό. Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση προκύπτουν ζητήματα. Ναι. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι με δεδομένο ότι τα μαθήματα διεξάγονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό κανονικά εξ αποστάσεως, δεν τίθεται κανένα θέμα απώλειας εξαμήνου. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα που με ρωτάτε για την εξεταστική, τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μέχρι τις 10 Μαΐου ισχύει η απαγόρευση εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και μείνουμε πειθαρχημένοι όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα, και αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο, και ακούμε τις οδηγίες της Επιτροπής και του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση από την Επιτροπή και το Υπουργείο Υγείας αρχές Μαΐου, και εμείς όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα θα ακούσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει η Επιτροπή. Σχέση με το οικονομικό, έχω να πω ότι έχουν ληφθεί μια σειρά μέτρα, δηλαδή καταρχήν βοηθήσαμε τους φοιτητές να μετακινηθούν πίσω στον τόπο καταγωγής τους, ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που ανακοινώσαμε χθες είναι ότι τα συγγράμματα, επειδή γνωρίζουμε ότι τα σημεία διανομής που είναι τα βιβλιοπωλεία είναι κλειστά, τα συγγράμματα λοιπόν θα διανεμηθούν στον τόπο κατοικίας, στον τόπο διαμονής, εκεί που βρίσκονται οι φοιτητές μας αυτή τη στιγμή, μέσω εταιριών ταχυμεταφορών. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα, ήδη χθες την πρώτη μέρα είχαν διανομηθεί περίπου 200.000 γράμματα, είχαν υποβληθεί δηλώσεις για 200.000 γράμματα και αμέσως μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει η διανομή τους με κούρια. Άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την κατάσταση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και επίσης, επειδή κλείσαν οι κλειδικές εστίες, ήθελα να πω, έτσι ώστε να μειωθεί η συνάθρηση των φοιτητών μέσα στις κλειδικές εστίες, μετά από υπόδειξη της Επιτροπής, αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε διαμονή σε ξενοδοχεία φοιτητών οι οποίοι δεν έχουν άλλη κατοικία στην Ελλάδα. Είναι, για παράδειγμα, είτε φοιτητές που είναι ορφανοί από δύο γονείς, δεν έχουν άλλη κατοικία, είτε ξένοι φοιτητές που βρίσκονται στην Ελλάδα για να σπουδάσουν. Όλους αυτούς τους στεγάζουμε με έξοδα του κράτους σε ξενοδοχεία, και το θέμα του ενοικίου που είπατε το κοιτάνε. Γνωρίζετε πόσα άτομα είναι αυτά, σε αριθμό εννοώ? Οι φοιτητές που δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στη βάση τους για χύψη λόγους φυσικά, έτσι.
Ναι, είναι περίπου 200 φοιτητές. Η προσπάθεια όλοι είναι οι πανελλαδικές να γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στην ημερομηνία που επρόκειτο να διεξαχθούν. Αυτή είναι, εκεί έχει εστιάσει το Υπουργείο Παιδείας και υπουργός και αρμόδιος υπουργός της προσπάθειάς τους. Φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα μας εισηγηθεί η Επιτροπή μετά τις διακοπές του Πάσχα. Αλλά ήδη ένα βήμα, επειδή ξέρουμε ότι οι υποψήφοι έχουν αβεβαιότητα και πρέπει κανείς να μην τους προσθέτει όσο γίνεται άλλες στην προηγούμενη περίπτωση. Ανακοινώθηκε η μείωση της ύλης αυτή την εβδομάδα. Η ύλη, δηλαδή, εξεταστέα θα είναι αυτή που είχαν διδαχθεί ουσιαστικά στα σχολεία πριν διακοπεί η εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία. Και ό,τι άλλα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν, όπως το συγκεκριμένο που μου αναφέρατε, θα ληφθούν λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε.